τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι πάρα πολλά. Τα καταγράφετε εσείς, μιλάμε βεβαίως και για το νοσοκομείο, το νέο νοσοκομείο Λευκάδας. Δώσατε μία ανακοίνωση καταγράφοντας τα προβλήματα που υπάρχουν. Υπήρξε μία απάντηση από τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θέλω λίγο έτσι να μας δώσετε μία εικόνα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή. Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, εδώ και πάρα πολύ καιρό με συνέπεια αναδεικνύουμε τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι εργαζόμενοι και οι ασθενείς στο νέο νοσοκομείο. Γιατί τα αντιμετωπίζανε και στο παλιό νοσοκομείο. Είναι τα προβλήματα που υπάρχουν σε όλα τα νοσοκομεία, όπου λόγω της ραγδαίας υποχρηματοδότησης και της μη δυνατότητας των λαϊκών στρωμάτων να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα υγείας, δημιουργούνται όλα αυτά τα θέματα τα οποία υπάρχουν. Ναι. Στο νοσοκομείο Λευκάδας, στο καινούργιο νοσοκομείο Λευκάδας, μεταφερθήκαν και τα προβλήματα που υπήρχαν στο παλιό νοσοκομείο. Όμως εδώ είναι πολύ πιο έντονα, με την έννοια ότι ανοίξαν επιπλέον τμήματα που δεν υπήρχαν στο παλιό νοσοκομείο, όπως είναι η καρδιολογική κλινική, η παιδιατρική κλινική που ήταν μαζί με την παθολογική κλινική, δηλαδή το προσωπικό, επειδή ήταν κοντά οι χώροι, κάλυπτε και την παθολογική και την παιδιατρική κλινική. Ξεχωριστά επίγοντα και τακτικά ιατρία, με αποτέλεσμα να μοιραστεί το προσωπικό το οποίο ήταν ήδη ελλιπές και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Έχουμε και πρόβλημα το οποίο το αναδείξαμε στην ανακοίνωση με τον αναισθησιολόγο. Το είχαμε προειδοποιήσει πριν από λίγο καιρό με αρκετά έγγραφα που είχαμε βγάλει στη δημοσιότητα. Βρέθηκε ένα, κάτω από την πίεση του σωματείου και την ανακοίνωση που βγάλαμε, ένα μπάλωμα. Δηλαδή να έρθουν κάποιοι γιατροί από το Χατζικώστα Ιωαννίνων, όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι μπάλωμα, δεν λύνει το πρόβλημα, δεν μπορεί να καλυφθεί ούτε με έναν αισθησιολόγο το νοσοκομείο. Και αυτό καταλαβαίνετε, όταν δεν υπάρχει μια ειδικότητα πρώτης γραμμής που είναι η ειδικότητα της αναισθησιολογίας, όπου χρειάζεται όταν θα επιδεινωθεί η κατάσταση σε ένα περιστατικό να γίνει μια διασωλήνωση, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να κρατηθεί στη ζωή, καταλαβαίνετε πόσο πολύ επικίνδυνα έχουν γίνει τα πράγματα. Μάλιστα. Να φανταστείτε ότι στο νοσηλευτικό προσωπικό έχει μείνει μια νοσηλεύτρια σε κάθε τμήμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, ενδεικτικά αναφέρω την παθολογική, όπου απόγευμα και νύχτα εργάζεται μια συναδέλφισσα για 24 ασθενείς. Το ίδιο συμβαίνει και στην καρδιολογική, το ίδιο συμβαίνει στα περισσότερα τμήματα. Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό πρόβλημα. Τόσο για τους εργαζόμενους που καταπονούνται απίστευτα, αλλά όσο και για τους ασθενείς που ταλαιπωρούνται. Μάλιστα. Από την άλλη, βεβαίως, η διοίκηση του νοσοκομείου εξαγγέλει την πρόσληψη και την ενίσχυση του νοσοκομείου με νέο προσωπικό. Και επίσης, εντάξει, αντιμετωπίζεται τώρα, έβγαλε και μία ανακοίνωση για την στήριξη τμήματων. Βέβαια, τώρα εύλογα να ρωτήσουμε, κύριε Βεργίνη, τα πράγματα με σημείο αναφορά στο 14 κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερα και ότι γίνεται μια προσπάθεια στήριξης του νοσοκομείου και όλων των νοσοκομείων της χώρας που είναι ίσως στην ίδια μοίρα. Απλά ποιος είναι ο προβληματισμός σας, δηλαδή? Κοιτάξτε κύριε Κουνιάκη, να δείτε η γύμνια που υπάρχει στο δημόσιο σύστημα υγείας. Βγήκε με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια με αφορμή την απεργία που υπήρχε στα ιδιωτικά εργαστήρια, στις πολύ μεγάλες αλυσίδες, όπου εκεί λόγω της αδυναμίας του δημόσιου τομέα υγείας να στηρίξει με τις εργαστηριακές εξετάσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, με αποσάρθρωση των πρωτοβάθμινων δομών, κέντρα υγείας, δεν υπάρχουν εργαστήρια. Νομίζω τα ξέρει όλος ο κόσμος αυτά τα οποία τα έχουν πει επανειλημμένα. Την κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία χωρίς αντιδραστήρια, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς προσωπικό. Άρα λοιπόν το 75% έως 90% των εξετάσεων των εργαστηριακών πηγαίναν στα ιδιωτικά κέντρα. Ναι. Πληρώναν το 15% από την τσέπη τους οι ασθενείς και το υπόλοιπο 85% ήταν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Χρήματα δηλαδή των ιδίων των ασφαλισμένων. Τα ξαναπληρώναν δεύτερη φορά. Και επιδοτούνταν με αυτόν τον τρόπο, επιδοτούνταν οι πολύ μεγάλες ιδιωτικά εργαστήρια. Τώρα προέκυψε το πρόβλημα ότι επειδή είναι κλειστοί οι προϋπολογισμοί του ΕΟΠΗ, είναι μειωμένη κρατική χρηματοδότηση, να ξεπεραστεί το πλαφόν των χρημάτων που πρέπει να δοθούν, με αποτέλεσμα υπάρχει αυτή η απεργία. Και δημιούργησε και ποια ήταν η λύση που βρέθηκε. Ήταν να πληρώνουν απευθείας από την τσέπη τους
και θα τα πάρουν στο αόριστο μέλλον, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την έκταση, οι ασθενείς. Από ποια χρήματα θα πληρώσουν? Σήμερα είχα από κάποιον συμπολίτη μας ένα τηλέφωνο και μου είπε, να το αναφέρω αν μου δοθεί η ευκαιρία, και τελικά μου δόθηκε η ευκαιρία, ότι πήγε να κάνει μια εξέταση σε κάποια μαγνητική τομογραφία και του ζητήσαν 200 ευρώ. Από πού θα τα δώσουν, από ποια χρήματα θα τα δώσουν, που τους έχουν μέσα από τη φορολογία του έχουν εξαντώσει το λαό μας? Μιλάτε σε ιδιωτικό κέντρο, για να καταλάβουμε. Σε ιδιωτικό κέντρο. Σε ιδιωτικό κέντρο. Να, ναι. Αυτό δείχνει τη γύμνια πραγματικά του δημόσιου σύστημα υγείας. Και εδώ είναι και προκλητικό, γιατί σε όλους τους τόνους λέει η κυβέρνηση, από τον υπουργό μέχρι τους διοικητές και τα λοιπά, ότι σταθεροποιούν το δημόσιο σύστημα υγείας. Ποιο δημόσιο σύστημα υγείας σταθεροποιούν? Αυτό βγήκε σήμερα στην επιφάνεια. Χαρακτηριστικό πάρμα. Και τι έκανε τώρα ο υπουργός? Έβαλε μια ανακοίνωση, μια εγκύκλειος, και είπε στις διοικήσεις ότι θα πρέπει, λέει, να στηρίξουν τα νοσοκομεία όσος κόσμος επιθυμεί που δεν μπορεί να πάει στον ιδιωτικό τομέα. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με τι αντιδραστήρια, με τι προσωπικό, που πρέπει να κλείσει ένα ραντεβού και θες, ας το πούμε, μήνες. Άρα νομίζω ότι είναι τουλάχιστον τραγικό το να λέγεται αυτό το πράγμα και να χρησιμοποιείται και για προεκλογικούς σκοπούς. Να σας πω ένα αρχικό παράδειγμα. Στο νοσοκομείο το δικό μας, με τη βιασύνη που έγινε, που όλοι κατάλαβαν ότι έγινε για προεκλογικούς σκοπούς, ο αξιωνικός τομογράφος δεν λειτουργεί. Έρχονται δηλαδή στο καινούργιο νοσοκομείο. Ναι. Γιατί δεν έχει κατασταθεί, γιατί απαιτείται μια διαδικασία που πρέπει να πάρει πιστοποιήσεις από ακτινοφυσικό κτλ. Γιατί θέλει εκπαίδευση, γιατί είναι καινούργιος ο τομογράφος, θέλει εκπαίδευση από το προσωπικό. Και όλα τα περιστατικά που χρήζουν αξιωνικής τομογραφίας έρχονται στο παλιό νοσοκομείο. Και θα δεχτούν επιπλέον τώρα να κάνουν και άλλες εξετάσεις? Αυτό νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν γίνεται. Άρα λοιπόν αυτό το επιχείρημα που χρησιμοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι σταθεροποιεί το σύστημα υγείας, καταραίει νομίζω με τον πιο τραγικό τρόπο για τους ασθενείς. Μάλιστα. Άρα λοιπόν συμπεραίνουμε με αυτά τα οποία λέτε ότι η κατάσταση στο νέο νοσοκομείο μετέφερε αυτό που είπατε στην αρχή και όλες τις παθογένειες και τα προβλήματα. Πάντως, εμείς βλέπουμε κάποια δελτία τύπου της διοίκησης για προσλήψεις γιατρών και δεν είναι σε αναμονή και κάποιοι νέοι γιατροί να έρθουν και να στελεχώσουν το νοσοκομείο, κύριε Βεργίνη. Κοιτάξτε να δείτε. Βγήκε ένα δελτίο τύπου της διοίκησης και είπε ότι πήρε έναν επικουρικό, ότι ήρθε ένας επικουρικός. Πραγματικά ήρθε ένας επικουρικός στο μικροβιολογικό τμήμα. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο διευθυντής συνταξιοδοτείται εντός των επόμενων ημερών, μηνών. Άρα δηλαδή δεν έγινε, φεύγει ένας μόνιμος, έρχεται ένας επικουρικός. Και το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι η επικουρική δεν είναι λύση, διότι ξαναπληρώνει ο κόσμος τα λαϊκά στρώματα μέσα από τις ασφαλιστικές εισφορές. Και το εκρηκτικό πρέπει να δημιουργηθεί το επόμενο διάστημα, γιατί όντως ήρθαν κάποιοι επικουρικοί που αντικαθιστούν, ξαναλέω, μόνιμοι που φεύγουν, δεν θα έχει χρήμα το νοσοκομείο τους πληρώνει, γιατί πληρώνονται από την χρηματοδότηση των ασφαλιστικών τομείων που είναι πάρα πολύ μειωμένη και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και θα έχουμε αυτό το πρόβλημα το επόμενο διάστημα. Εξάλλου το τονίζει και τον τελευταίο προϋπολογισμό τροποποίηση που περάσαμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και η Οικονομική Υπηρεσία του Νοσοκομείου, ότι χρειάζεται ενίσχυση ο προϋπολογισμός όσον αφορά το σκέλος της πληρωμής των επικουρικών συμβασιούχων κτλ. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να πω και ένα πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, από αύριο, ότι τελειώνει η σύμβαση των τριών συναδέλφων που δουλεύουν ως τραπεζοκόμες, συμπληρώνουν 24 μήνο, φροντίσανε όλα τα κόμματα όταν πριν από λίγο καιρό 140 συνδικαλιστικοί φορείς στο δημόσιο μπροστά στην συνταγματική αναθεώρηση να ζητήσουν να καταργηθεί το άρθρο που απαγορεύει τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων μετά το 24 μήνο, και δυστυχώς πέρα από το Κομμουνιστικό Κόμμα κανένα άλλο κόμμα δεν το στήριξε. Με αποτέλεσμα οι συναδέλφισσές μας να απολυθούν. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει κάποιος που να κάνει να πηγαίνει τα φαγητά δηλαδή στους ασθενείς, που δεν καλύπτουν μόνο το θέμα της μεταφοράς των φαγητών, αλλά και τις μεγάλες συλλήψεις που υπάρχουν στα μαγειρία του νοσοκομείου. Δηλαδή υπάρχει υπερσύγχρονος εξοπλισμός και δυστυχώς δεν υπάρχει προσωπικό να τον λειτουργήσει όπως θα έπρεπε να λειτουργήσει. Αυτό είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα από αύριο. Και από ό,τι μαθαίνω, σε αυτό το οποίο προσανατολίζονται είναι να χρησιμοποιήσουν άλλους κλάδους, όπως οι καθαρίστριες, που μιλάμε τώρα, δηλαδή να φορτώσουν
και αυτό πάνω στις καθαρίστρες που είναι 10 mm-hmm. που δεν μπορούν να καθαρίσουν, δεν μπορούσαν να καθαρίσουν τα 7.000 τετραγωνικά μέτρα που υπήρχε το παλιό νοσοκομείο και τώρα είναι 17.000 τετραγωνικά μέτρα. Δηλαδή μιλάμε τώρα ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη και επικίνδυνη. Αυτό θα αντιμετωπίσουν το επόμενο διάστημα. Βέβαια όλοι φροντίσανε προς αυτή την κατεύθυνση. Αντιλαμβάνομαι τι θέλετε να πείτε και βεβαίως το συμπέρασμα που βγάζουμε πάντα από αυτές τις συζητήσεις που κάνουμε μαζί όλο αυτό το διάστημα είναι ότι χρειάζονται διεκδικήσεις, κύριε Βεργίνη, και δεν ξέρω τελικά αν αφυπνίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στο να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση και λίγο πριν άκουγα και τον υποψήφιο βουλευτή, τον κύριο Δραγκονταϊδη, λέγοντας ότι σταματήσαμε τα πάρτι στην υγεία και, όλοι, και όλα αυτά τα οποία γινόταν παρελθοντικά και προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε μια κατάσταση. Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι, κατά τη δική μου άποψη, λάθος. Το αποδεικνύουν τα στοιχεία. Αυτό το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με την πολιτική των προηγούμενων δύο κομμάτων, και δυστυχώς το δείχνουν και τα στοιχεία, μετέφερε τις δαπάνες λειτουργίες των νοσοκομείων, ναι, από την κρατική ευθύνη του κράτους, δηλαδή μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό στα ασφαλιστικά ταμεία. Έβαλε χαράτσι το 2015 770 εκατομμύρια ευρώ στους συνταξιούχους υπέρ υγείας. Διατήρησε τη μειωμένη χρηματοδότηση των προηγούμενων κυβερνήσεων και ανοίγει και το δρόμο σιγά σιγά στο να μπουν οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες στο παιχνίδι. Να σας πω ένα γεγονός που έγινε ή εχθές ή προχθές. Οι ασφαλιστικές εταιρείες ιδιωτικές πιέζουν, μάλιστα υπήρξε ένα συνέδριο που ήταν και από την κυβέρνηση και από την ενδυνάμει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, πιέζουν ώστε να μπουν στο παιχνίδι. Δηλαδή λένε ότι πλέον ο μόνος τρόπος για να λειτουργήσουν τα νοσοκομεία είναι να μπουν στο παιχνίδι οι μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Είναι αυτό το οποίο στείνεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πολιτική η οποία θέλει να μεταφέρει τις δαπάνες λειτουργίας, να μειώσει το κόστος λειτουργίας των νοσοκομείων και γενικότερα της υγείας και να το μεταφέρει στις πλάτες των ασφαλισμένων. Θέλουν να βάλουν στο παιχνίδι τις μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, διότι θα βγάλουν κέρδος από αυτή τη δουλειά. Και το ερώτημα, από τη στιγμή μας έχουν υπερφορολογήσει απίστευτα όλο το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους. Η φορολογία, αυτό που λέμε, ας το πούμε και είναι λάθος κατά τη δική μου άποψη, μεσαία στρώματα, είναι ασύλληπτη. Άρα λοιπόν από πού θα βρεθούν τα χρήματα ώστε να μπορεί κάποιος να πάει στην ιδιωτική ασφάλιση. Αλλά αυτό το οποίο διαμορφώνουν είναι ένα ελάχιστο πακέτο υγείας για όλους, δηλαδή ίσα ίσα να ψευτοσυντηρίζουμαστε και από εκεί και πέρα όποιος έχει θα παίρνει και κάτι παραπάνω. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει και κριτήριο μπροστά στις εκλογές και να καταδικαστούν τα κόμματα που μας φέραν σε αυτή την κατάσταση, ναι, να δυναμώσει ο αγώνας και εμείς δείχνουμε αυτή την κατεύθυνση ώστε να ξεθαρέψουν οι εργαζόμενοι, να πιστέψουν στις δυνάμεις τους γιατί μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό είναι νομίζω το γεγονός που μπορεί να αλλάξει αυτή τη δύσκολη κατάσταση, γιατί όλοι λένε σε όλους τους τόνους και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είναι ενδυνάμει κυβέρνηση θα είναι mm-hmm. το επόμενο διάστημα, ότι θα συνεχίσουν αυτό το οποίο στάλθηκε λίγο πριν τις εκλογές να εγκριθεί από την Κομισιόν, ότι δηλαδή συνεχίζουμε τα υπερπλεονάσματα, 5,5 δις επιπλέον σε σχέση με τα 3,5 του πλεονάσματος για την επόμενη τετραετία, ιδιωτικοποίησης, εμπορευματοποίηση περαιτέρω της υγείας, μείωση της κρατικής χρηματοδότησης από το 5,1% στο 4,7% του ΑΕΠ στην υγεία, δηλαδή μιλάμε για 500 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα για το επόμενο διάστημα, άρα τα πράγματα θα επιδεινωθούν. Και να σας πω και κάτι, υπάρχουν δυνατότητες και χθες οι γιατροί, προχθές με αυτό το πρόβλημα που υπήρχε στον αισθησιολόγο, βγήκαν μπροστά και φτιάξαν και ένα έγγραφο που το υπογράψαν όλοι, είναι και στα χέρια μου αυτή τη στιγμή το έγγραφο, το οποίο βέβαια πήγαν να το δώσουν ως εσωτερικό έγγραφο στο διοικητή του νοσοκομείου, για να αναδείξει αυτό το πρόβλημα που υπάρχει το σοβαρό με τον αισθησιολόγο. Και ξέρετε τι έγινε, βγήκε ο διοικητής και πήγε και τους φόβησε, αυτή είναι η πραγματικότητα, ώστε να μην δημοσιοποιηθεί αυτό το έγγραφο και έρθει στο σωματείο, γιατί ξέρετε η πίεση ασκείται,
όταν το πρόβλημα βγαίνει από το νοσοκομείο και ενημερώνεται και η κοινωνία, που πρέπει να ενημερώνεται και εμείς δεν κοινωνιολογούμε, πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, ώστε να ασκηθεί και η αναμενόμενη πίεση για να μπορέσει έστω να γίνει ένα μπάλωμα. Λοιπόν, αυτό όμως δείχνει ότι υπάρχουν διεργασίες και εμείς αυτό που κάνουμε με την πρωτοπόρα δράση μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα συνεχιστεί και, και μετά τις εκλογές, είναι ότι να βγουν στην επιφάνεια όλοι οι εργαζόμενοι, να βγει η διεκδίκηση, η αγανάκτηση να γίνει οργανωμένη δράση και εμείς θα προστατήσουμε το επόμενο διάστημα σε αυτό. Μάλιστα. Να ξεπεραστούν οι φόβοι, οι ιδεοληψίες αν θέλετε, το δεν γίνεται τίποτα, η παρέτηση που υπάρχει σε αρκετό κόσμο, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό νομίζω ότι είναι το μήνυμα των επόμενων ημερών και μέσα στις εκλογές. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ για να το καταγράφουμε και βεβαίως εμείς είμαστε υπέρμαχοι στο να επικοινωνούνται τα προβλήματα. Τα προβλήματα δεν είναι για να μπαίνουν κάτω από το χαλάκι και η κοινωνία πρέπει να είναι ενημερωμένη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι μακάρι τα πράγματα να γίνουν καλύτερα. Εσείς βεβαίως λέτε το δρόμο που μπορεί να γίνουν. Αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω να προσθέσω παρακαλώ κάτι τελευταίο, αν θέλετε, κύριε Κουνιάκη. Βεβαίως, εγώ μη σας καθυστερώ. Επειδή, όπως ξέρετε, ήμουν υποψήφιος και στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχετε δίκιο. Και θα ήθελα να πω κάτι που νομίζω ότι πρέπει να βγουν συμπεράσματα και μπροστά στις εκλογές, στις βουλευτικές που έχουμε. Εμείς τι λέγαμε το προηγούμενο διάστημα? Λέγαμε ότι θα πρέπει στις 4 κάλπες, το οποίο φυσικά δεν το πετύχαμε, αλλά έγινε μια συζήτηση όμως, ότι να ψηφίσουν ενιαία οι εργαζόμενοι. Δηλαδή ότι συνδέονται τα τοπικά προβλήματα με την αντιλαϊκή πολιτική που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που φτάνει στις κυβερνήσεις και πλέον υλοποιείται μέσα από τους Δήμους. Και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό και τις περιφέρειες λέμε ότι είναι, μιλάμε για τοπική διοίκηση και όχι αυτοδιοίκηση. Διότι υπάρχει ένα σφιχτό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει ο Καλλικράτης, ο Κλισθένης τώρα, που πρέπει από τη στιγμή υπάρχει πολύ μειωμένη κρατική χρηματοδότηση. Φανταστείτε ότι παλιότερα το 10 δίνανε 100 ευρώ στους Δήμους και τώρα δίνουν 30. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν κάποια χρήματα και φυσικά όχι μέσα από την φορολόγηση δεύτερη φορά των συμπολιτών μας. Μάλιστα. Εμείς τι λέγαμε? Λέγαμε λοιπόν ότι να βγουν στο προσκήνιο τα λαϊκά προβλήματα. Και κοιτάξτε τώρα να δείτε, τώρα έχουμε δύο παραδείγματα. Έκλεισε ένα εργοστάσιο στην Πάτρα, Φρίγκο Κλάς. Είναι ένα πολύ μεγάλο, μια μεγάλη πολυεθνική. Μεγαλομέτοχος είναι και ο μέτοχος που είναι στην Coca-Cola. Που φανταστείτε ότι πριν από φτιάχνει τα ψυγεία της Coca-Cola. Αποστολή 90 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους. Το εργοστάσιο έκλεισε, διότι θα μεταφερθεί σε εκτός Ελλάδας, για υπάρχει χαμηλότερο κόστος, χαμηλότερα μεροκάματα κτλ. Το προηγούμενο διάστημα, πριν από την κρίση, η συγκεκριμένη εταιρεία έβγαζε 80 εκατομμύρια ευρώ, ήταν στιγμή στο χρηματιστήριο, έβγαζε 80 εκατομμύρια ευρώ κέρδη. Όμως λοιπόν, επειδή τα κέρδη μειωθήκανε, επειδή υπάρχει φοβερός ανταγωνισμός και επειδή κριτήριο αυτών που λένε ανάπτυξη και επενδυτών είναι το κέρδος, και όταν θα μειωθεί και το κέρδος, δεν ζητάζουν να κλείσουν το εργοστάσιο και να πάνε στο τέτοιο. Να πάνε σε άλλη χώρα όπου βρουν φθηνότερα και να αλλάξουν και, όπως το λένε, και δουλειά, α το πούμε. Μέσα από τις αναδιαστρώσεις που γίνονται. Ξέρετε ποιο είναι? Εκεί μπήκε μπροστά ο Δήμαρχος ο Πελετίδης, ο Κώστας ο Πελετίδης, και ήταν μαζί με τους εργαζόμενους στον αγώνα που δίνουν για να περισσώσουν ό,τι μπορούν και να μην κλείσει το εργοστάσιο. Μέχρι και στην Αθήνα, όπου έγινε και χτες συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Υπήρξε και ένα άλλο παράδειγμα, όπου στο πλατή Μαθίας, ένα άλλο εργοστάσιο που παράγει γάλα, και εκεί μέσα από τις συνδιαρθρώσεις πάει για κλείσιμο. Εκεί λοιπόν φέραμε ως λαϊκή συσπήρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Κεντρικής Μακεδονίας το θέμα για να πάρει θέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δυστυχώς δεν πήρε καμία θέση και μόνο οι σύμβουλοι της λαϊκής συσπήρωσης ήταν δίπλα στους εργαζόμενους. Αυτό δείχνει όμως, και πρέπει να γίνει κατά τη δική μου άποψη και κριτήριο ψήφου μπροστά στις εκλογές, ποιοι πραγματικά θα είναι μπροστά στα προβλήματα και ποιοι ήταν και το προηγούμενο διάστημα στα προβλήματα που αφορούν τα λαϊκά στρώματα, όπως είναι αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο σας ανάφερα. Γιατί την επόμενη μέρα ο πραγματικός αντίπαλος των εργαζομένων, αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία, αυτοί που θα μας συνθλίψουν και θα δουλεύουμε με 300 και 400 ευρώ, αυτοί που μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος, θα είναι εδώ. Και άρα και εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε απέναντι, ώστε να μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται
δυνάμωμα μπροστά στις εκλογές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Δεν κρύβω τις, αν θέλετε, τις καταβολές σας πολιτικές. Είναι γνωστό τέτοιο. Νομίζω αυτό, δεν το κρύβεται. Έτσι λοιπόν, και νομίζω ότι και τις επόμενο διάστημα θα κοινωθούν και υποψήφοι και θα έχουμε να μπορούμε να πράγουμε και καλύτερα. Θα είστε υποψήφιος που μας φωτογραφίσατε τώρα, κύριε Βερνίνου. Ίσως σας δίνω και μια... Ευχαριστώ πολύ για την είδηση. Οπότε λοιπόν θα έχουμε τη δυνατότητα θα να κάνουμε... Το έφερε η ευκαιρία της κουβέντας, κύριε Κουνιάκη. Εγώ δεν το εκμεύσα. Μου το δώσατε. μου το δώσατε. Έτσι κι αλλιώς θα ανακοινωθούν. Νομίζω στην Άρτα ανακοινώθηκαν. Είναι ζήτημα ωρών, υποθέτω, οι επίσημες ανακοινώσεις και για τον ΟΜΕ. Εκτός κι αν ξέρετε κάτι που δεν γνωρίζω. Επίσημα δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα. Τις αμέσως επόμενες ώρες. Σε επόμενες ώρες. Οπότε λοιπόν, αν με το καλό επιβεβαιωθεί αυτό το οποίο μας είπατε, θα έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγουμε για κύκλους ως υποψήφιο πλέον, κύριε Βεργίνη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και συγγνώμη αν σας καθυστέρησα. Ξέρω ότι έπρεπε να σας έχω αποδεσμεύσει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Είναι χαρά μας. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.